coach ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει ότι δεν επιλέγει ποτέ αντίπαλο. Το έχει αποδείξει αυτό, ασχέτως αν τον συμφέρει ή δεν τον συμφέρει. Αλλά επειδή υπάρχει μια μεγάλη παραφιλολογία η οποία συνεχίζεται, την απάντησή σας γιατί ο Ολυμπιακός δεν επιλέγει ποτέ αντίπαλο. Αλήθεια, δεν ήξερα ότι υπάρχει παραφιλολογία. Συζητιέται ότι αν εμείς θα επιλέξουμε να χάσουμε να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν νομίζω ότι διαχρονικά ο Ολυμπιακός το έχει κάνει ποτέ, ούτε εγώ το έχω κάνει ποτέ. Ούτε κανείς από τους παίκτες μας. Σεβόμαστε καταρχήν την προσπάθεια που έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Έχουμε κάνει 21 νίκες στην Ευρωλίγκα. Θεωρούμε πολύ τιμητικό για την ομάδα μας ότι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά είμαστε στα play-off και θα διεκδικήσουμε τι πιθανότητες που έχουμε για να πάμε στο Final Four. Κατά τη δική μου αξιολόγηση είναι μεγάλη επιτυχία με βάση τις συνθήκες που είχαμε φέτος. Από εκεί πέρα, εννοείται ότι θα σεβαστούμε και την προσπάθειά μας και τον αντίπαλο. Θα παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε και τον κόσμο που έχει κάνει sold out εδώ και τόσο καιρό για να δει το παιχνίδι. Θα είναι ένα παιχνίδι με μεγάλη ένταση και με μεγάλο ανταγωνισμό, όπως αρμόζει σε δύο ομάδες play-off. Νομίζω ότι μια ομάδα που με 21 ή 22 νίκες υπάρχει μεγάλη πιθανότητα, τεράστια πιθανότητα, να μείνει εκτός τετράδας. Δείχνει και λίγο ότι η Ευρωλίγκα είναι roller coaster, είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα πραγματικά. Δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Απλώς στη μία νίκη κρίνεται η δεύτερη θέση με την έκτη, ας πούμε. Πιθανά μια άτυχη στιγμή, μια τυχερή κάποιο άλλο διαμορφώνει αυτή την κατάσταση. Αλλά αυτό είναι και με αυτές τις συνθήκες πρέπει να παίξουμε. Η Φενέρμπαχτσε, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή παίζει πάρα πολύ καλά, όπως όλοι ξέρετε, με βάση τα αποτελέσματα. Έχει ιδιαιτερότητες στο παιχνίδι της. Σουτάρει τον ίδιο αριθμό διπόντων και τριπόντων στο παιχνίδι. Όσες προσπάθειες έχει για δίποντο, έχει για τρίποντο. Έχει 5-6 παίκτες που παίζουν τώρα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Βιλμπεκίν, Μπιμπέροβιτς, Σαν Λί, Χέιζ. Έχουν καλά νούμερα, σουτάρουν πολύ, παίζουν καλά. Γενικά είναι μια ομάδα που έχει μεγάλο μέσο όρο αριθμό πόντων επί σάρας. Και προφανώς θα είναι ένα πάτης πολύ δύσκολο απέναντι σε μια ομάδα που και αυτή έχει κάνει ένα πολύ καλό δεύτερο γύρο όπως εμείς. Coach, λίγο πιο ειδικά, είναι η καλύτερη ομάδα στο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. 9,5. Ναι. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα. Η περιφερειακή άμυνα θα είναι ένα από τα κλειδιά του μάτς. Ναι, 100%. Απλώς όμως έχουν και. Δεν είναι μόνο η περιφερειακή. Αν λέμε περιφερειακή και στους ψηλούς που σουτάρουν, ναι, γιατί και ο Παπαγιάννης και ο Σανλή είναι πολύ καλοί σουτέρ. Θέλω να πω ότι είναι μια ομάδα που από το τρίποντο σου δημιουργεί προβλήματα. Και χρειάζεται μια πολύ συνολική προσπάθεια ομαδικά για να τα καταφέρουμε. Coach, Πετρούσεφ και Μετρίνοφ, θα είναι ο Ολυμπιακός που για πρώτη φορά φέτος? Δεν νομίζω, γιατί ιατρικά είναι καλά και οι δύο, αλλά αυτή τη στιγμή προέρχονται από απουσία μηνών και η μήνα, ξέρω, σχεδόν πια, ο Πετρούσεφ, και αυτή τη στιγμή είναι διαφορετικό να είσαι υγιής και διαφορετικό να είσαι σε Ευρωλίγκας φόρμα σε αυτό το επίπεδο. Θα δούμε και την προπόνηση σημερινή, θα αποφασίσουμε αν είναι ένας από τους δύο ή και οι δύο, αλλά αυτή τη στιγμή ο Φίλιπ είναι λίγο πιο πίσω. Στην ουσία έχει κάνει 1,5-2 ομαδικές προπονήσεις με την ομάδα και όπως καταλαβαίνετε είναι πιο πίσω σε φόρμα από τους άλλους. Χρειάζονται μερικές μέρες ακόμα δηλαδή για να ξαναέρθει σε καλό επίπεδο. Coach, όλο αυτό που συνέβη τις προηγούμενες ημέρες με τον Πίτερς, ότι κάτι πολύ μικρό πάνω στο νερό του αγώνα έγινε τόσο μεγάλο θέμα στα social media από εδώ από εκεί. Μίλησε μας λίγο για αυτό πώς το είδες και αν σου δημιούργησε και ένα παραπάνω γέλιο. Ναι, χθες που βγήκε μια φωτογραφία που είμαστε αγκαλιά με τον Άλεκ, το κάναμε για πλάκα. Λέμε, έλα που επειδή είμαστε εχθροί, έλα να κάνουμε μια αγκαλιά για να γελάσουμε. Για πλάκα το παίρνουμε. Νομίζω ότι υπάρχουν στιγμές έντασης. Είμαι και εγώ έτσι άνθρωπος της έντασης. Δημιουργώ λίγο πίεση την ώρα του παιχνιδιού στους γύρω μου. Και καμιά φορά οι αντιδράσεις δεν είναι normal. Αλλά από την άλλη, normal είναι μέσα στα πλαίσια του αθλητισμού. Έτσι γίνεται πάντα. Το αν χρησιμοποιήθηκε λίγο παραπάνω από γνωστούς αγνώστους είναι απόλυτα αναμενόμενο. Ευχαριστώ πολύ.